είσαι μαλάκας, να πας να γαμηθείς και να μην με ξαναενοχλείς ποτέ. Γεια σας μάγκες, σήμερα είμαι στο κέντρο και θα μάθω κάποια πράγματα για τις πρώην των Αθηναίων. Γιατί πρέπει να περάσω μπροστά, ρε μαλάκα. Γεια σας μάγκες, σήμερα είμαι στο κέντρο και θα μάθω κάποια πράγματα για τις πρώην των Αθηναίων. Πες μου αρχικά το όνομά σου. Διάνα. Ματ Γκλιπ. Ωραίος. Βάλια. Παύλος. Αγγελική. Αλέξης. Με λένε Άρη. Πες μας ένα μήνυμα που θα ήθελες να δώσεις στον πρώην σου. Να είσαι καλά όπου είσαι, μακριά από μένα. Δεν χρειάζεται να σε ξαναδώ ποτέ στην ψυχή μου. Wow, είσαι πολύ καλό παιδί. Τι λες ρε μαλάκα, αυτή είναι η αλήθεια. Τι άλλο. Και μη μου ξαναστείλεις μήνυμα. Τον αγαπάει ακόμα. Όχι, δεν τον αγαπάω. Ωραία. Εντάξει, μπορεί να τον αγαπάω. τίποτα, απλά να προσέχει. Γενικά. Είσαι καλή κοπέλα πάντως. Μπράβο. Είμαι καλούλα, όχι, δεν θα τον βρίσω. Να πάρεις τον μπούλο. Γιατί ρε εσύ. Γιατί. Δεν έχεις καλή εμπειρία. Είναι όλες άψυχες, ρε φίλε. Ναι. Άψυχες. Είναι μαλάκας. Αλλά τον αγαπώ πολύ. Μόνο αυτό. Να σταματήσει να έρχεται Πετρούπολη. Είσαι μαλάκας. Να πας να γαμηθείς. Και να μην με ξαναενοχλείς ποτέ. Κοίταμε τώρα. Θα μπορούσες να τα έχεις όλα αυτά, αλλά... Σωστός. Θέλω να μου πεις όμως ένα θετικό του και ένα αρνητικό του. Ξεκινάμε με το θετικό. Έκανε καλό σεξ. Ήταν καλή ρε παιδί, ήταν γλυκιά. Αρνητικό... Θετικό... Δεν είχε θετικά. Όλα αρνητικά ήταν πάνω. Γιατί πήγες μαζί του, ρε κοπέλα μου. Δεν ξέρω. Το θετικό της ήταν ότι έκανε καβλάντα. Είχαμε χαβαλέ μαζί κλπ. Ναι. Ήταν καλή τύψα, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή και πριν τα φτιάξουμε, ήμασταν φίλοι κλπ. Το κακό. Βγήκες από friendzone, εργαλείο. Θετικό. Είχε πάρα πολλά. Θετικά. Ναι. Το καλύτερο. Πολύ ευγενικό παιδάκι, μπράβο του. Το θετικό ήταν ότι δεν μιλάγε πολύ και έκανε ό,τι ήθελα. Ένα θετικό είναι ότι πέρναγα πολύ ώρα μαζί του. Ναι. Καμπαλάκα εδώ τράβα. Θετικό. Ήταν της γυμναστικής, fitness και τα λοιπά. Αρνητικό, ναι, αρνητικό ήταν παλαβή. Δεν είχε μυαλό. Κατάλαβα, ναι. Το αρνητικό ήταν πάρα πολύ ζηλιάρης και 2 χρόνια μικρότερος. Αρνητικό, εντάξει, ήταν λίγο για το μπούτσο. Ότι ήταν εγωιστής. Το κακό που είχε ήταν ότι γκρίνιαζε πολύ. Με την κάθε μαλακία έπρεπε να ζητάω συγγνώμη, δεν ήταν το άλλο κλπ. Οπότε κάποια στιγμή βαρέθηκα. Αρνητικό βασικά ήταν η ασυνεννοησία μεταξύ μας. Αρνητικό ήταν. Άσε φίλε. Πες το αρνητικό. Το αρνητικό ήταν ότι δεν πήγαινε μόνο με μένα. Ήταν πάρα πολύ ανώριμος για την ηλικία του και δεν ήξερε συμπεριφέρεται. Σε ικανοποιούσε το σεξ. Ναι. 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 Θα με σκοτώσει, αλλά όχι. Βλέπεις, γι' αυτό σε χώρισε. Φτάσαμε ποτέ εκεί. Δεν φτάσαμε ποτέ εκεί. Εντάξει, ναι, παραμύθια. Εντάξει. Στο σεξ εννοώ. Ναι. Σε ικανοποιούσε. Ναι. Ο καλύτερος, του είπα να πάει για πορνοστάρ, με χώρισε το πρότεινα. Να σου ζητάει να κάνετε sex tape και να σε χωρίζει. Να του είπα πήγαινε κύριε παιδί μου να... Γάμα, δεν πειράζει. Αφού το έχεις σου λέω ρε αγώ. Απλά βγάλε χρήματα. Ναι, αφού το έχεις, πήγαινε βγάλε χρήματα. Ναι, εντάξει. Για να ήμουνα μαζί της, ήμουνα καλυμμένος. Ποιος απάτησε ποιον. Αυτός βέβαια με απάτησε. Σ' απάτησε. Βέβαια. Δεν το αντεπέδωσες. Όχι. Δεν απατήσαμε, απλά το κόψαμε έτσι. Απάτησε, εσύ απάτησε. Κανένας από τους δύο. Α, οπότε χωρίσατε για... Ναι. Ποιος απάτησε ποιον. Κανένας. Κανένας. Οπότε χωρίσατε, φαντάζομαι, για άλλους λόγους. Ασυνεννοησία, αυτό που σου είπα πριν. Αυτή σε μένα. Δεν το ανταπέδωσες. Δεν χρειάστηκε. Αμοιβαία τα αισθήματα. Αυτός. Πάντα σας απατάνε ρε κορίτσια, εσείς ποτέ. Όχι, μου κάτι και εγώ τον απάτησα, ο ένας απατούσε τον άλλον. Μετά από κάποια φάση έπρεπε να πάρω τον πίσω. Ναι ρε κορίτσια. Αλλά όχι πολύ, λίγο. Λίγο. Ίσα ίσα. Κανένας δεν απάτησε κανένα. Απλά δεν χωρίζεται η κατάσταση. Θα ξαναγύριζες πίσω. Κάτω υπό άλλες συνθήκες μπορεί. Δηλαδή. Αλλά αν δεν ήταν εγωιστής πρώτον, και αν άλλαζε λίγο χαρακτήρα, ίσως όταν ξεπεράσει λοιπόν το θέμα των Πανελληνίων και έρθει... Ωραία μαλάκα! Φυλακή θα πάει! Βιάζει ανήλικα ρε! Όχι, δεν βιάζω κανέναν! Ήμουνα 16 και ήταν 14 και όταν χωρίσαμε ήμουν... Θα ξαναγίνεις πίσω την πρώην σου? Όχι. Εσύ? Όχι. Όχι, Ωραία, εντάξει. Αυτό ήταν οι ερωτήσεις. Δεν σας φέραμε σε δύσκολη θέση, έτσι.
Προφανώς και όχι. Αφού δεν τις απαντάω μηνύματα, ρε ψηλέ. Αυτό να. Θα γυρίζεις πίσω το πρώην σου? Όχι. Όχι. Αλλά τον αγαπάς? Τον αγαπάω, αλλά δεν θα γυρίζω πίσω. Αυτό είναι εγωισμός, κυρίες και κύριοι. Εγωισμός. Δεν είναι εγωισμός, απλά το έχουμε. Όχι, πρέπει, το έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές και απλά είδαμε ότι δεν βγαίνει πουθενά. Άμα με σκότωναν. Μόνο να σε σκότωναν, αν σε απειλούσαν τη ζωή σου, δηλαδή μόνο. Θα του έδινα την ψυχή μου ξεκάθαρα. Για κανένα λόγο. Όχι. Όχι. Όχι ποτέ. Έγινε. Αυτά είναι πολύ σύντομο. Ωραία, αγορά μου. Για να δεις τι κολάρα θα έχει αυτή. Δες. Μάλακα. Την είδα εγώ, άστο. Ωου! Μάλακα, ε! Είσαι παιχτούρα, αδερφέ. Είσαι παιχτούρα, ρε. Κάντε subscribe, like και τα λοιπά και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο. Γεια σας.